Γεια σας, είμαι ο Μάκης Δραχιολίδης με την εκπομπή Ανεξάρτητος Παρατηρητής εδώ στον Ερευνητικό Οργανισμό Ελλήνων με μια μικρή καθυστέρηση, ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα. Αλλάξαμε τον ηχολήπτη, έχουμε κοντά μας τον πρόδρομο. Οι εξελίξεις τρέχουν με πολύ μεγάλο ρυθμό, φίλες και φίλοι. Είχαμε σήμερα πριν από λίγη ώρα την συνάντηση του κυρίου Τσίπρα με τον ομόλογό του Σκοπιανό, τον κύριο Ζάεφ. Συναντήθηκαν με τον κύριο Τσίπρα ουσιαστικά να αποδέχεται για μία ακόμα φορά το όνομα της σύνθετης ονομασίας, δηλαδή το όνομα Μακεδονία για τα Σκόπια, αφού λυθούν τα επιμέρους θέματα τα οποία αφορούν στον αλυτρωτισμό των Σκοπίων. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι τα δημοσιεύματα που ήδη βγαίνουν στον αέρα λένε ότι δεν θέλουμε να λύσουμε απλά το θέμα του ονόματος. Έτσι είπε ο κύριος Τσίπρας. Θεωρεί το θέμα του ονόματος κάτι απλό. Ο δε κύριος Μητσοτάκης δείχνει ότι, είπε μάλλον ότι δεν θα διχάσω τους Έλληνες για να ενώσω τα Σκόπια. Μια πολύ σημαντική θα λέγαμε δήλωση, η οποία φαίνεται να ανατρέπει το σκηνικό με τη στάση και με τη θέση που παίρνει η Νέα Δημοκρατία, διότι ας μην γελιόμαστε φίλες και φίλοι, και η Νέα Δημοκρατία τα έχει κάνει σαλάτα στο κοινό συλλεγόμενο, στο θέμα αυτό της ονοματοδοσίας των Σκοπίων, και δεν έχουμε να θυμηθούμε τις δηλώσεις τις οποίες έχει κάνει και πρόσφατα η κυρία Μπακογιάννη, η αδερφή δηλαδή του κυρίου Μητσοτάκη, η οποία υπήρξε και υπουργός εξωτερικών στην εποχή που ήταν ο κύριος Καραμαλής πρωθυπουργός. Ας ακούσουμε μικρά αποσπάσματα από τις δηλώσεις της κυρίας Μπακογιάννη. Φίλε πρόδρομε, ας πάμε στο πρώτο βιντεάκι που λέει η κυρία Μπακογιάννη ότι είναι θέμα, το θέμα χαμένο η υπόθεση της Μακεδονίας και του ονόματος της Μακεδονίας. Ας ακούσουμε το πρώτο απόσπασμα. Τελευταία κουβέντα για το Σκοπιανό. Το έχει χειριστεί ο πατέρας σας. Υπάρχει εθνική γραμμή γύρω από το Σκοπιανό. Φαίνεται ότι υπάρχει κινητικότητα τώρα. Τι βλέπετε εσείς? Υπάρχει κινητικότητα. Υπάρχει μια αλλαγή στην ατμόσφαιρα από πλευρά Σκοπίων. Θετική. Θετική. Έφυγε ο Γκρουεύσκι, ο οποίος ήταν το μεγάλο, σκληρή γραμμή, ναι. Η σκληρή γραμμή. Εύχομαι και ελπίζω να υπάρξει μια ουσιαστική συζήτηση πάνω στο θέμα, με μια προϋπόθεση, κύριε Οικονόμου, να την πω από σήμερα για να την ξέρουμε όλοι οι υπόλοιποι. Η κυβέρνηση σε αυτή την ιστορία θα έρθει ενιαία. Όποιος πιστεύει ότι άλλο θα λέει ο Τσίπρας, άλλο θα λέει ο Καμένος και θα κληθούν τα κόμματα να κάνουν τη δουλειά, μπορεί να το ξεχάσει από σήμερα. Εσείς όρο Μακεδονία δέχεστε? Ένα όνομα, το εμείς έχουμε την γραμμή που είχαμε στο Βουκουρέστι, γεωγραφικός προσδιορισμός, έργα όμνες, μάλιστα, για όλες τις χρήσεις. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαγιάννη. Μπορώ να προσθέσω ότι στο Καρπενήσι θα χιονίζει τα Χριστούγεννα, παρακαλώ. Λοιπόν, βάλαμε το επόμενο βιντεάκι, δεν πειράζει μέχρι να συντονιστούμε με τον πρόδρομο. Αυτό όμως το βιντεάκι το οποίο βάλαμε τώρα αμέσως λέει ότι δεχόμαστε σύνθετη ονομασία έργα όμνες. Αυτό το οποίο είπε δηλαδή και ο κύριος Τσίπρας. Δεν διαφέρει ουσιαστικά σε τίποτε η κυρία Μπακογιάννη με αυτά που έλεγε μέχρι χθες, μέχρι πρότινος. Και ας ακούσουμε τώρα το βιντεάκι το πρώτο, πρόδρομε, στο οποίο μιλάει και λέει σε συνέντευξή της τον κύριο Παπαχελά ότι είναι χαμένο το όνομα της Μακεδονίας. Για βάλ το, φίλε πρόδρομε. Ένα θέμα χαμένο, κύριε Παπαχελά, από χέρι χαμένο. Όταν εγώ έγινα υπουργός εξωτερικών, δεν υπήρχε ένας άνθρωπος στον κόσμο ο οποίος να μην λέει τη Μακεδονία, Μακεδονία. Ακούσατε τι είπε? Ότι δεν υπάρχει κανένας που να λέει τη Μακεδονία, Μακεδονία. Δηλαδή η κυρία Μπακογιάννη δεν φτάνει στο σημείο μόνο που να χαρίζει το όνομα, αλλά ήδη ονομάζει και η ίδια μόνη της τα Σκόπια ως Μακεδονία. Δεν υπάρχει κανένας που να μην λέει τη Μακεδονία, Μακεδονία. Θα τρελαθούμε τελείως. Αυτή λέγεται εξωτερική πολιτική μιας πρώην Υπουργού Εξωτερικών. Αυτή λέγεται θέση της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης όμως άλλαξε την ατζέντα. Μίλησε με πιο σωστό λόγο και είπε τελικά ότι να δοθεί το όνομα αυτό ή μάλλον να εξεταστεί το θέμα των Σκοπίων σε μια άλλη συγκυρία, σε ένα άλλο περιβάλλον. Και αυτό αλλάζει τα πράγματα. Φίλες και φίλοι, είχαμε και το μεγάλο συλλαλητήριο προχθές την Κυριακή, το τεράστιο αυτό συλλαλητήριο, το οποίο
τα μέσα ενημέρωσης το έθαψαν πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Κυρίως το διαδίκτυο έκανε τη δουλειά, το οποίο παρουσίασε το συλλαλητήριο και τις διαστάσεις όπως πραγματικά ήταν και όχι όπως έβγαζε ο Αντένα ότι ήταν κατώτερο του αναμενόμενου ή άλλα κανάλια τα οποία μιλούσαν ουσιαστικά ούτε λίγο το πολύ για αποτυχία. Υπήρξε ένα τεράστιο συλλαλητήριο και η συνέχειά του θα είναι στην Αθήνα στις 4 Φεβρουαρίου. Θέλω να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από το κανάλι Ε που κάλυψε το γεγονός αυτό και έδωσε τις σωστές διαστάσεις του. Ας ακούσουμε αυτό το απόσπασμα για το συλλαλητήριο, φίλε Πρόδρομε. Δεν το έχεις, το έχουμε. Δεν το έχουμε, τέλος πάντων. Δεν πειράζει. Λοιπόν, συνεχίζουμε, πάμε για ένα μικρό μουσικό διάλειμμα μέχρι να επικοινωνήσουμε με τον καλεσμένο μας, τον πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, τον κύριο Γιώργο Καρατζαφέρη, με τον οποίο έχουμε να πούμε πολλά και σημαντικά πράγματα. Πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, είμαι ο Μάκης Βραχιολίδης και η εκπομπή Ανεξάρτητος Παρατηρητής και έχω την τιμή να έχω στην άλλη τηλεφωνική στη γραμμή τον πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, τον κύριο Γιώργο Καρατζαφέρη. Γεια σας κύριε πρόεδρε. Κύριε Βραχιολίδη, καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εγώ ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μας κάνατε. Θα ήθελα να μου κάνετε ένα μικρό σχολιασμό. Είσαστε... Μ' ακούτε? Ναι. Είσαστε από τις ελάχιστες φωνές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή πολιτικοί αρχηγοί οι οποίοι διατρανώνουν τη θέση τους για τη μη χρήση του ονόματος Μακεδονία για τα Σκόπια. Και ο κύριος Λεβέντης επίσης είναι. Θα ήθελα να μου πείτε γιατί υπάρχει αυτή η έλλειψη πατριωτικών φωνών στο συγκεκριμένο θέμα. Καταρχήν να πω ότι χαίρομαι ότι μετά από 17 χρόνια, 18, προσήλθε σε αυτή την θέση την πατριωτική και ο Βασίλης Λεβέντης και καλοδέχομαι την τελευταία του στάση, γιατί στο παρελθόν είχε άλλες προσεγγίσεις. Το μεταβάλλει γνώμη στη φιλοσοφία Σοκράτη. Λοιπόν, επί της ουσίας, μα για να κρατάς πατριωτικές θέσεις, πρέπει να αισθάνεσαι δυνατός μέσα σου. Εάν δεν αισθάνεσαι δυνατός μέσα σου, τότε σε παρασύρει το κύμα. Κανείς εξ αυτών δεν αισθάνεται δυνατός. Και ως εκ τούτου, πηγαίνουν σε πολιτικές, δουλήξεις, αφήξεις, πολιτικές που να μην φύξεις και όλα αυτά τα οποία σήμερα τα βλέπουν να πρωταγωνιστούν στην κοινωνική, οικονομική και εθνική ζωή. Μάλιστα, κοιτάξτε, ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα έκανε μία δήλωση που δείχνει να ανατρέπει τα πράγματα. Δηλαδή λέει ότι δεν θα διχάσω τους Έλληνες για να ενώσω τα Σκόπια, την ώρα που γνωρίζαμε μέχρι και προχθές ότι η κυρία Μπακογιάννη, η αδερφή του, έχει πάρει θέση υπέρ της σύνθετης ονομασίας. Κάντε μου ένα σχολιασμό επ' αυτού. Καλά, και Κυριάκος ο Μητσοτάκης ποια θέση είχε πάρει? Μα δεν ήταν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας όταν οι αδερφοί της Διοκρατής απεφάσισαν το σύνδεσμο ονομασία. Μην κοροϊδευόμαστε. Ο Μητσοτάκης δεν ξέρει ακόμα το εξυπηρετεί. Ψάχνεται. Είδε μια αντίδραση από τους βουλευτές του, τους χορελαδίτες και θέλει να κρατήσει λίγο χρόνο. Είναι αυτό που λέμε καιροσκοπισμός. Δεν έχω καμία εκτίμηση την πολιτική βούληση του κ. Μητσοτάκη. Αναφορικά με τον κύριο Τσίπρα, σήμερα συναντήθηκε με τον κύριο Ζάεφ και ουσιαστικά είπε ότι συμφωνεί στη σύνθετη ονομασία για όλες τις χρήσεις. Στην ουτοπία του Καραμαλή δηλαδή συμφωνεί. Ναι, ναι. Ήταν μια ουτοπία και της εποχής η οποία δεν μπορεί να έχει συνέχεια σήμερα. Εγώ διαβάμαστε κύριο Βαχιολίδη ότι σήμερα από αυτή την κατάσταση μόνο ο Καραμαλής πάνω να λιγουδήσαν. Και τι εννοώ. Εάν ο Καραμαλής λοιπόν βγει στην ουρά και πει ότι από τη σύνδεση την ονομασία μου περάσει 10 χρόνια έχει μπαγιατέψει, δεν ισχύει, τότε λύθηκε το θέμα αυτό για μας. Γιατί εννοώ. Εννοώ ότι σήμερα ο Μεν Τσίπρας καλύπτεται ευχάριστα και όμορφα και εύκολα πίσω από την ρίση του Καραμαλή και της Μπακογιάννη. Ο Μητσοτάκης είναι άβολα και δεν ξέρει τι να πάει από εδώ ή από εκεί. Έτσι λοιπόν, αν ο Καραμαλής ακυρώσει τη σύνδεση την ονομασία,
πηγαίνουμε σε άλλη δυναμική στο θέμα και μπορούμε να εξασφαλίσουμε καλύτερες προϋποθέσεις. Άρα, ευθύνη όλων είναι τι θα κάνει ο Καραμαλής. Σωστά. Θέλω να σας πω ότι μετά που θα κλείσουμε την τηλεφωνική μας γραμμή, θα βάλουμε ένα βιντεάκι το οποίο έχει παιχθεί από εσάς, από το κανάλι σας, το τηλεάστη τότε, και αφορούσε την κυρία Μπενάκη όταν παρέδιδε την Προεδρία της Δημοκρατίας ως τότε Πρόεδρος της Βουλής στον κύριο Παπούλια, και μιλούσε τότε, πολύ καλά θυμάστε, για παραχώρηση ουσιαστικά, για μείωση των συνόρων χάρη της ευημερίας των λαών και περιορισμό των δημοκρατικών ελευθεριών. Επαληθεύεται η κυρία Μπακογιάννη, κυρία Μπενάκη, γνώριζε κάτι τότε η κυρία Μπενάκη? Η κυρία Μπενάκη δεν έχει απολογηθεί ακόμα για αυτά που είχε πει τότε. Μόνο ό,τι είπε η Μπενάκη πριν από 13 χρόνια, όλα υλοποιήθηκαν. Πάει η εθνική κυριαρχία, πάνε οι δημοκρατικές διαδικασίες, άλλαξε η κυβέρνηση της Ελλάδας, γιατί βέβαια κάνει κουμάντο ο Τσίπρας, κάνει το Διευθυντήριο της Ευρώπης, τα είπε η καθηγήτρια της νομικής. Επιβεβαιώθηκαν, πρέπει να μας πει πού είχε αυτή την πηγή πληροφόρησης για να είμαστε και εμείς σκοπομένοι. Εσείς φοβάστε το διαμελισμό της χώρας, κύριε Πρόεδρε? Φοβάμαι πολύ περισσότερα πράγματα, και αυτό το οποίο φοβάμαι είναι ότι θα υπάρξει κάποιος ακροτηριασμός που δεν μπορώ να προσδιορίσω πού θα είναι ακριβώς. Μάλιστα. Επειδή είμαι υποχρεωμένος, κύριε Πρόεδρε, να μεταφέρω και τις ερωτήσεις αντιπάλων του κόμματός σας, αν μου επιτρέπετε. Λένε λοιπόν αντίπαλοι σας, τι μας λέει τώρα ο Γιώργος Καρατζαφέρης? Υπερασπίζεται τη Μακεδονία, αλλά ψηφίζοντας το πρώτο μνημόνιο ή διευκολύνοντας την είσοδο του κυρίου Παπαδήμα, έβαλε ουσιαστικά το λιθαράκι του να φτάσουμε σε αυτό το χάλι, έτσι ώστε να συνθλιβεί η χώρα με τον κύριο Τσίπρα και ο λαός, και να ετοιμάζεται τώρα ο ίδιος να ξεπουλήσει την Μακεδονία, ο Τσίπρας εννοώ. Καλά, στην ανοησία έχουν όλοι δικαίωμα, θα απαγορεύσουν στον κύριο Λάκη. Τι μου είπατε, δεν κατάλαβα. Είπα ότι δικαίωμα στην ανοησία έχει ο καθένας. Μα είναι δυνατόν, εάν υπάρχει ένας πολιτικός που 20 χρόνια έχει δώσει μάχες στην Ελληνική Βουλή και στο Κοινοβούλιο για τη Μακεδονία, αυτό είμαι εγώ. Αυτή θέλει να συνδέσει, δεν μπορώ να καταλάβω, αλλά βεβαίως του λέω να πάει στα πρακτικά της Βουλής να διαπιστώσει ότι εμείς δεν ψηφίσαμε ποτέ μνημόνιο, ούτε το πρώτο. Να πάει το δει. Εάν δεν θα το διαπιστώσει, τότε είναι δικό του θέμα τι μυαλό κουβαλάει. Όσον αφορά την υπόθεση Παπαδήμου, μπήκα μέσα για να σώσω την Ελλάδα, θυσιάζοντας την πολιτική μου πορεία, και μόλις διαπίστωσα ότι έχω να κάνω με πολιτικούς απαταιώνες, σηκώθηκα. Σε δύο μήνες έφυγα. Αυτή την αντίγεια κατάσταση δεν την έχει ξανακάνει ποτέ και κανένας άλλος. Ο Καρατζαφέρης μπορούσε το βράδυ εκείνο να γίνει ό,τι ήθελε στην Ελλάδα, ό,τι ήθελε, και βεβαίως είπα δεν με ενδιαφέρει καμία καρέκλα. Αυτή λοιπόν την παλικαριά, αυτός ο φίλος, ξέρω εγώ, αυτό, τα συνόστα προβοκατεράκια που βγαίνουν, θέλει να τα αλλοιώσει. Λυπάμαι που τόσο μυαλό κουβαλάει. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνατε. Δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι επί του θέματος ή αν έχετε να προβλέψετε κάτι για το άμεσο μέλλον. Έχετε νομίζω και, και κάποια δραστηριότητα τώρα τις επόμενες ημέρες με το like. Θα την κάνουμε 4 Μαρτίου στο Ολύμπικο Αγιάλ. Θα πήγαμε πίσω λίγο την εκδήλωση, γιατί ακούμε κάποιο άλλο συλλαγητήριο. Δεν θα ήθελα να είμαστε εμπόδιο. Εμάς μας ενδιαφέρει η πατρίδα και δεν μας ενδιαφέρει η προσωπική και κομματική ιδιοτέλεια. Θα συμμετάσχετε στο συλλαλητήριο, φαντάζομαι, έτσι? Θα είμαστε παρόντες, όπως είμαστε και στη Θεσσαλονίκη, και εξάλλου μας κατηγορούν κάποιοι ότι εμείς το δείξαμε και η Βεργίνα, και ότι εν πάση περιπτώσει σιγά τα κανάλια. Αυτό το είπε μάλιστα μια κυρία η οποία δημόσια στη Βούλη μέσα ασπάζεται ότι την ερωμένη της όταν ψηφιόταν όμως πριν ομονοφιλοφίλων. Εμείς λοιπόν λέμε ότι πατριωτικό το στηρίζουμε από όπου και προέρχεται, έστω και είναι από ακραίες εκφράσεις οι οποίες δεν συνάδουν, δεν συμμετέχουν στο συνδεματικό τόξο. Εμείς είμαστε με κάθε τι πατριωτικό. Ευχαριστώ και πάλι, κύριε Πρόεδρε, να είστε πάντα καλά, γερός και δυνατός. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Φίλες και φίλοι, ήταν κοντά μας ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, ο κύριος Γιώργος Καρατζαφέρης.
Θα έχουμε ίσως και την ευκαιρία να τα ξαναπούμε στο άμεσο μέλλον. Επειδή αυτή τη στιγμή βρισκόταν προς την επαρχία, δεν ήταν δυνατόν να μιλήσουμε για πάνω από 10 λεπτά. Πάντως ήταν σημαντικά νομίζω αυτά τα οποία μας είπε. Θα ήθελα, πρόδρομε, να ακούσουμε λιγάκι αυτό το σχετικό βιντεάκι το οποίο είχε αναρτήσει τότε το τηλεάστη και αφορούσε στην κυρία Μπενάκη, η οποία παρέδιδε τη σκυτάλη της Προεδρίας της Δημοκρατίας στον κύριο Παπούλια και είπε πράγματα τα οποία ήδη υλοποιούνται, με τον κίνδυνο να χάσουμε τα σύνορά μας, να περιοριστούν οι ελευθερίες μας, οι οποίες ήδη έχουν περιοριστεί. Ας ακούσουμε το βιντεάκι. Αναλαμβάνετε, κύριε Πρόεδρε, την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας για μια πενταετία όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί με την ψήφιση ενδεχομένως και της συνταγματικής συνθήκης. Τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιοριστούν χάρη της ειρήνης και της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη. Τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές, καθώς θα μπορούν να προστατεύονται, αλλά ίσως και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και κατηγορημένων. Και πάντως η δημοκρατία θα συνεννοήσει προκλήσεις και θα δοκιμαστεί και από ενδεχόμενες νέες μορφές. Εδώ στη φιλόξενη συχνότητα του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων, πρέπει να σας πω ότι μόλις κυκλοφόρησε και η εφημερίδα μας Ανεξάρτητος Παρατηρητής, την οποία βεβαίως την έχουμε και τη διανέμουμε στις περιοχές Χολαργού Παπάγου Αγίας Παρασκευής, ωστόσο υπάρχει και σε διαδικτυακή μορφή, την οποία μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα μας indobserver.blogspot.gr, και όποιοι θέλετε να σας στείλουμε κάποιο τεύχος μπορείτε να επικοινωνείτε στο 213-0027-335. «Ο λαός ξεσηκώνεται για τη Μακεδονία» είναι ο τίτλος της εφημερίδας μας και νομίζω ότι απεικονίζει αυτό το οποίο έγινε στο συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης και θα το δούμε και σε μεγαλύτερο όγκο να γίνεται στο συλλαλητήριο της Αθήνας στις 4 Φεβρουαρίου. Ελπίζουμε ότι τότε θα πιάσουμε το 1 εκατομμύριο κόσμου που θα εισρεύσει από όλα τα μέρη της Ελλάδος για να διαδηλώσει την αντίθεσή του σε οποιαδήποτε προσπάθεια της κυβέρνησης των δοσιλόγων, οι οποίοι θέλουν να ξεπουλήσουν το όνομα της Μακεδονίας μας, υπακούοντας στα κελεύσματα παγκοσμιοποιητών και άλλων που θέλουν να συνθλίψουν τη χώρα μας και να την διαμελήσουν. Να περάσουμε σε ένα μικρό, σύντομο, μουσικό διάλειμμα. Έχουμε το τραγουδάκι μας, πρόδρομε. Πολύ ωραία. Πάμε για να περάσουμε στον επόμενο καλεσμένο μας, ο οποίος θα έχει να μας πει πολλά. Πάμε. Φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε στον Ερευνητικό Οργανισμό Ελλήνων και στην εκπομπή Ανεξάρτητος Παρατηρητής. Στην άλλη γραμμή έχουμε τον Παράσχο Αγανικόλα, ο οποίος είναι Μακεδόνας, κάτοικος Καβάλας και δημοτικός σύμβουλος Καβάλας και επικεφαλής δημοτικής παράταξης. Καλησπέρα, Παράσχο. Καλησπέρα κύριε Βραχιολίδη, σε εσάς και τους ακροατές. Καλησπέρα από την Καβάλα, από την κρύα Καβάλα, θα λέγαμε σήμερα. Ζεστή όμως ό,τι αφορά το θέμα της Μακεδονίας μας και του συλλαλητηρίου, και να μας δώσεις κάποιο κλίμα, το πώς έζησε η Καβάλα το συλλαλητήριο και όλη αυτή την ιστορία. Κοιτάξτε, επειδή παραβρέθηκα στο συλλαλητήριο ήταν κάτι απίστευτο. Δηλαδή ο κόσμος που είδα εκεί και όλοι αυτοί οι πολίτες, παιδιά, μεγάλοι όλων των ηλικιών, μέσης ηλικίες, νέοι, όλοι που παραβρεθήκαμε εκεί πέρα ήταν κάτι απίστευτο. Ο παλμός ήταν πάρα πολύ δυνατός και το όνομα και το μήνυμα που πέρασε ήταν ξεκάθαρο. Κανένα όνομα, κανένα παράγωγο, κανένας γεωγραφικός προσδιορισμός με το όνομα Μακεδονία. Και ήταν ξεκάθαρο το μήνυμα. Απόλυτα ξεκάθαρο. Ήθελα να μου πεις το εξής. Εκεί στην Καβάλα είχατε κάποιο επεισόδιο στο Δημοτικό Συμβούλιο με αφορμή το ψήφισμα για το Μακεδονικό? Ναι, κύριε Βραχιολίδη, έφερε ένα ψήφισμα μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας
στο οποίο ζητούσα να βγάλουμε ένα ψήφισμα για το Μακεδονικό, δηλαδή ότι ποια είναι η άποψη του Δημοτικού Συμβουλίου και όλων των παρατάξεων, αλλά όπως και της Δημάρχου, στο θέμα της Μακεδονίας. Δυστυχώς, με μεγάλη μου λύπη διαπίστωσα ότι ακόμα και μέσα στα Δημοτικά Συμβούλια υπάρχουν άνθρωποι που δεν είναι υπέρ, δεν ήταν υπέρ του ψηφίσματος. Δηλαδή, στο ψήφισμα μέσα αναφερόταν ρητά ότι δεν θα υπάρξει καμία παραχώρηση ονόματος, κανένα γεωγραφικός προσδιορισμός με το όνομα Μακεδονία. Δυστυχώς, υπήρχαν κάποιοι συνάδελφοι επικεφαλής δημοτικών παρατάξεων και πολιτικοί μου αντίπαλοι φυσικά, οι οποίοι ήταν κατά. Πολύ απλά σας το λέω, για να μην χρησιμοποιήσω πιο άλλους χαρακτηρισμούς, ήταν κατά. Συμφωνούσαν δηλαδή στο να δοθεί το όνομα Μακεδονία σύνθετο, με σύνθετο προσδιορισμό. Με σύνθετο προσδιορισμό, ακριβώς ό,τι λέει ο Τσίπρας, ο οποίος αυτή τη στιγμή ξεπουλάει το όνομα της Μακεδονίας μας και ο Μητσοτάκης σε μια να κερδίσει εντυπώσεις και προσπαθεί να κερδίσει χρόνο, και αυτό να ξέρετε κύριε Βραχιολίδη, οφείλεται επειδή παραβρεθήκανε στο συναλλητήριο της Θεσσαλονίκης αρκετοί βορειοελλαδίτες βουλευτές. Και επειδή άσκησα κριτική και ερωτήσεις στην Καβάλα σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, δηλαδή ποιος ο ρόλος σας εκεί, εφόσον αποδέχεστε, σύρβεται ονομασία με προσδιορισμό μέσα και με τον όρο Μακεδονία. Πολύ απλά. Βλέπω σήμερα τις δηλώσεις Μητσοτάκη που για μένα προσπαθεί να κερδίσει χρόνο και να κερδίσει εντυπώσεις και λόγω και του όγκου του συναλλητηρίου που είχε πάρα πολύ κόσμο. Έτσι, πολύ απλά σας το λέω. Θα πω το εξής που θα στεναχωρέσει εσένα, δεν ξέρω αν το ξέρεις, θα στεναχωρέσει τον κόσμο που μας ακούει, ότι δυστυχώς αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Δημοτικά Συμβούλια όπως στην Καβάλα συμβαίνουν και στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, όπου κατέθεσε ψήφισμα που ουσιαστικά στρώνει το έδαφος στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για το θέμα της Μακεδονίας. Προσπαθεί να πατήσει λοιπόν ο Περιφερειάρχης σε δύο βάρκες. Από τη μια μεριά γράφει το ψήφισμα ότι αντιτίθεται στη χρήση του ονόματος Μακεδονία ή παράγωγό της. Στο τέλος όμως καταλήγει λέγοντας ότι εμπιστευόμαστε και ενισχύουμε την εθνική προσπάθεια υπό τον Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Κοντζιά. Δηλαδή, τι καταλαβαίνουμε, ότι τελικά ο κύριος Κοντζιάς είναι αυτός ο οποίος θέλει να μιλάει για αμοιβαία συμφωνία, χωρίς νικητές λέει και ηττημένους, να δοθεί το όνομα της Μακεδονίας στα Σκόπια. Άρα... Κύριε Βραχιολίδη, δυστυχώς η αμοιβή της προδοσίας από την εποχή του Ιούδα έχει αυξηθεί. Αυτό είναι το θέμα. Και αυτός είναι και σχολιασμός μου σε όλα αυτά που είπατε. Για μας εδώ πέρα πάνω και πιστεύω για όλους τους Έλληνες πολίτες, η παραχώρηση του ονόματος για μένα προσωπικά σημαίνει έδαφος. Και αυτή τη στιγμή, όπως τα βλέπω τα πράγματα, επιζητείται ο τεμαχισμός της χώρας, της Ελλάδος. Θεωρώ ότι είναι ένα τεράστιο σχέδιο που τελικός σκοπός είναι η αποσύνδεση της Μακεδονίας από την Ελλάδα. Και για όλα αυτά που σας αναφέρω, θεωρώ υπεύθυνο και συνυπέρτιο το πολιτικό κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Αυτοί είναι υπεύθυνοι, αυτοί το ξεκινήσανε, γι' αυτό και επειδή άκουσε και προσεκτικά τον πρόεδρο του Λαϊκού Ερχόμενου Συναγερμού, τον Γιώργο τον Καρανταφέρη, που βγάλατε πιο μπροστά, γι' αυτό αναφέρθηκε και στον Καραμαλή, γι' αυτό και είπε ότι περιμένει να τον ακούσει δημόσια για να τον μπορέσει να το σταματήσει όλο αυτό το πράγμα. Αυτό είναι το όλο θέμα. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω στους φίλους ακροατές ότι ο Παράσχος Αγανικόλας δεν επελέγει τυχαία στη σημερινή εκπομπή μας. Δεν τον έχουμε εδώ μόνο για να μιλήσει για το Μακεδονικό. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι δραστήριος και ο οποίος έχει κάνει δύο μηνύσεις. Θα μας εξηγήσει ο ίδιος τι ακριβώς μηνύσεις είναι, οι οποίες όμως έχουν σχέση με όλο αυτό το οποίο βιώνει ο ελληνικός λαός με το θέμα των πληστηριασμών που τους αρπάζουν τα σπίτια με αυτόν τον δόλιο τρόπο, μεταφέροντας το χρέος των τραπεζών, το ιδιωτικό χρέος δηλαδή των τραπεζών, των τραπεζιτών, να το μεταφέρουν στις πλάτες του πολίτη. Και αυτή τη στιγμή να μην μπορεί ο πολίτης να πληρώσει το δικό του το δάνειο, και επειδή δεν μπορεί να πληρώσει και το δάνειο των τραπεζών, επειδή δεν μπορεί να πληρώσει και το ένφια, του αρπάζουν το σπίτι. Σήμερα ακούσαμε στις ειδήσεις μια γυναίκα για 51 τετραγωνικά της αρπάζουν το σπίτι με ηλεκτρονικό πληστηριασμό επειδή δεν έχει να πληρώσει τον ένφια. Καταλάβατε, και λέει η γυναίκα ότι εγώ πλήρωσα το σπίτι μου, το αγόρασα με δάνειο, το εξόφλησα, αλλά τώρα μου ζητά να το ξαναπληρώσω μέσω ένφια. Μπορείς να μας πεις, φίλε Παράσχο, τι είναι αυτές οι μηνύσεις που έχεις κάνει και πού αποσκοπούν? Απλά λόγια, αυτό που θέλω να πω και να ακούσουν οι ακροατές σας είναι ότι έσχισαν εις βάρος μας μια από τις μεγαλύτερες οικονομικές απάτες όλων των εποχών παγκοσμίως. Εγώ πριν ακριβώς 2 χρόνια περίπου, το
2016-27 ευρώ μου και βλέποντας όλη αυτή την κατάσταση επικρατούσε, που επικρατούσε, δηλαδή μεν οι τράπεζες πήραν πάρα πολλά χρήματα να κεφαλαιοποιηθήκαν με τις εγγυήσεις του ελληνικού λαού, 235 δισεκατομμύρια, 233 δισεκατομμύρια, θυμάμαι περίπου τα νούμερα και όλα τα ΦΕΚ που υπογράψανε από τότε που μπήκε η χώρα στην κρίση όλες αυτές οι προβοτικές κυβερνήσεις, που για μένα συμμορίες είναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, πήγα εδώ πέρα στην εισαγγελία Πρωτοδικών Καβάλας και με δύο οικονομολόγους και δύο πάρα πολύ καλούς δικηγόρους, οι οποίοι και αυτοί αγαπάνε την πατρίδα τους, την Ελλάδα μας, στήσαμε λοιπόν μια πάρα πολύ καλή μήνυση, η οποία είναι απέναντι σε όλους τους πρωθυπουργούς που διετελέσαν κατά την οικονομική κρίση, είναι απέναντι σε όλους τους υπουργούς οικονομικών, αλλά προσέξτε, είναι και απέναντι σε όλα τα διοικητικά συμβούλια των τραπεζών και τους προέδρους τους, οι οποίοι δεν έχουν βουλευτική ασυλία. Δηλαδή, με λίγα λόγια, να σας αναφέρω μία παράγραφο για να καταλάβετε περίπου πώς αναφέρω τη μήνυση. Οι διαχειριστές της εξουσίας, πρωθυπουργοί, υπουργοί οικονομικών και τραπεζίτες, σχεδίασαν και έφυγαν σε εφαρμογή ένα απλό σχέδιο βάσει του οποίου φόρτωσαν όλους εμάς τους Έλληνες πολίτες ένα τεράστιο ψευδές χρέος. Ώστε μη δυνάμενοι να το αποπληρώσουμε αυτό το χρέος, θα αναγκαζόμασταν να μεταβιβάσουμε τα κινητά μας διασυμβολέου ή θα μας τα άρπαζαν με κατασχέσεις και πληστηριασμούς. Δηλαδή, κύριε Βραχιολίδη, με λίγα λόγια, τι θέλω να πω. Οι τράπεζες πήραν 233 δισεκατομμύρια. Αυτά τα 233 δισεκατομμύρια ήταν να τα επιστρέψουν. Αυτά τα χρήματα δεν τα επιστρέψαν ποτέ. Αντίθετα, αυτοί που κυβερνήσαν την πατρίδα μέχρι και σήμερα, τα πήραν λοιπόν αυτά τα χρήματα και τα προσθέσαν στο δημόσιο χρέος. Για να τα πληρώσουμε όλοι εμείς, οι απλοί Έλληνες πολίτες, με τα μνημόνια. Τι γίνεται τώρα, κύριε Βραχιολίδη, θα αφήσουμε δηλαδή οι τράπεζες να πάρουν τα σπίτια του κόσμου? Δηλαδή, πήραν ένα σκασμό χρήματα μέχρι σήμερα. Θα πάρουν και τα σπίτια του κόσμου, για τη δημόσια περιουσία τα έχουν αρπάξει όλα μέσα του τα υπέρ. Θα αρπάξουν δηλαδή και όλη την ιδιωτική περιουσία, πήραν και όλα τα χρήματα μπήκαν στο δημόσιο χρέος και τελικά τι γίνεται? Αυτό που λέμε, εμείς δηλαδή, το λέτε και εσείς και το κάνετε και πράξη με μηνύσεις, αποσκοπεί στο να σταματήσει τα δικαστήρια ή όποιες αυτά λέγονται ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί να εκδίδουν τέτοιες αποφάσεις, διότι είναι κάτι το οποίο είναι παράνομο και αντισυνταγματικό. Μα κύριε Βραχιολίδη, είναι άδικο αυτό το πράγμα που συμβαίνει στην Ελλάδα. Το θέμα είναι ότι η αδικία να αποδειχθεί και εν της πράγμαση, δηλαδή με αποφάσεις δικαστικές. Εκεί δεν είναι ο στόχος μας. Αυτό δεν το είπα ακόμα δημόσια. Η μήνυση αυτή κατατέθηκε έχει εδώ και δύο χρόνια. Η εισαγγελία εδώ πέρα Πρωτοδικών Καβάλα δεν μπόρεσε να την αντιμετωπίσει λόγω των πολλών εγγράφων και των ΦΕΚ που έχω προσθέσει μέσα. Έφυγε λοιπόν, πήγε κάτω στον Άριο Πάγο. Ο πρώτος μου μάρτυρας, οικονομολόγος, καλέστηκε και κατέθεσε. Προφανώς έχουν βρει, δεν ξέρω, κακουργήματα. Μάλιστα, θα τον έχουμε σε λίγο τον πρώτο μάρτυρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ωραία, χαίρομαι. Νομίζω ότι δεν ξέρω αν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Κάνατε μήνυση και στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, έτσι? Έκανα μήνυση και στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και προσέξτε, κύριε Βραχιολίδη, αυτά θα σας τα πει και ο πρώτος μου μάρτυρας, που είναι και οικονομολόγος. Μιλάτε, αναφέρεστε στον Παναγιώτη Θεοδωρίδη. Ναι. Λοιπόν, είναι μια μεγάλη μήνυση, η οποία μέσα αναφέρω μια πολύ μεγάλη κατηγορία, είναι σύσταση συμμορίας και τρομοκρατικής οργάνωσης, όπου εκεί πέρα δεν υπάρχει βουλευτική ασυλία και είναι η ίδια κατηγορία που μαζέψαν τη Χρυσή Αυγή. Προσέξτε τώρα πόσο σημαντικό είναι αυτό που σας λέω, γιατί όταν ξεκινήσαμε όλο αυτό εδώ πριν δύο χρόνια, δυόμιση χρόνια, αποφασίσαμε όλοι σαν ελεύθεροι Έλληνες πολίτες ότι πρέπει να αντισταθούμε με κάποιο τρόπο. Δηλαδή δεν μπορούσα να βλέπω όλη αυτή την αδικία να γίνεται. Και επίσης θέλω να σας πω, γι' αυτό καμιά φορά ακούτε και τον πρόεδρο του Γιώργου του Καλατζαφέρη δημόσια να αναφέρεται και να μιλάει για συσάχτια. Και να λέει δεν γίνεται να αφήσουμε να πάρουν τα σπίτια του κόσμου. Δεν γίνεται. Εφόσον έχουν αυτά τα σπίτια, έχουν πάρει τα χρήματα οι τράπεζες, οι διαχειριστές της εξουσίας δεν λένε την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Και τι κάνανε με λίγα λόγια? Πήρανε αυτά τα χρήματα, κύριε Βραχιολίδη, και τα βάλαν στο δημόσιο χρέος. Ναι. Να τα πληρώσει όλος ο ελληνικός λαός με μνημόνια. Αυτό τι είναι? Και απορώ ποιοι δικαστές θα βγάζουν τέτοιες αποφάσεις. Και βγάζουν. Μπράβο. Λοιπόν, αυτή είναι η ουσία. Είναι η ουσία, αυτή είναι η ουσία. Λοιπόν, καλή συνέχεια στη μάχη σας. Ελπίζουμε να έχει αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ από Καβάλα. Γεια
σας. Θα τα ξαναπούμε. Γεια χαρά. Γεια. Άστε καλά. Γεια σας. Μαζί μας ήταν ο Παράσχος Αγανικόλας, στεναρός, γενναίος δημοτικός σύμβουλος της Καβάλας, ο οποίος είχε το στένος να κάνει μήνυση προς όλους τους αρμόδιους εκείνους φορείς, οι οποίοι έβαλαν το ιδιωτικό χρέος των τραπεζών στις πλάτες του πολίτη και των πολιτών, προκειμένου να χάσουν αυτοί τα σπίτια τους και να ευοδοθεί έτσι το σχέδιο των δανειστών για την αρπαγή και της ιδιωτικής περιουσίας. Πρόδρομε, να πάμε σε ένα μικρό, έχεις το νομίζω το τραγουδάκι το επόμενο, να πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, να επικοινωνήσουμε τον Παναγιώτη τον Θεοδωρίδη, έχουμε την διεύθυνσή του, για να πούμε τις τελευταίες κουβέντες πριν από το τέλος της εκπομπής μας. Φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε. Είναι ο Μάκης Βραχιολίδης και η εκπομπή Ανεξάρτητος Παρατηρητής στον Ερευνητικό Οργανισμό Ελλήνων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους πολυπληθείς ακροατές μας. Αυτή τη στιγμή πληροφορούμε ότι είναι 10.800 οι ακροατές οι οποίοι μας ακούν. Τους ευχαριστούμε και θα τους κάνουμε περισσότερους, γιατί εδώ ακούμε και λέμε αλήθειες. Λέμε αλήθειες και ακούτε αλήθειες. Μιλήσαμε και είχαμε αρχικά τον πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, τον κύριο Καρατζαφέρη, και περάσαμε μετά στον Παράσχο Αγανικόλα, ο οποίος μας μίλησε και για την μήνυση την οποία έχει καταθέσει προκειμένου να σταματήσει αυτή η άθλια επέλαση σε βάρος της περιουσίας των Ελλήνων μέσω του δόλιου σχεδίου της αρπαγής της περιουσίας με την φόρτωση, με το φόρτωμα των ιδιωτικών χρεών των τραπεζών στις πλάτες του ελληνικού λαού. Ο μάρτυρας, ο πρώτος μάρτυρας, ο οποίος μας είπε, που κατέθεσε σε αυτή την υπόθεση, είναι ο Πάνος ο Θεοδωρίδης, ο γνωστός οικονομολόγος, τον οποίον ήδη τον έχουμε βγάλει αρκετές φορές. Τον έχουμε ξανά πάλι κοντά μας. Πάνο, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα και σε όλους τους ακροατές. Να είσαι καλά. Θα ήθελα πριν πούμε για αυτά να κάνεις ένα σχόλιο για το ζήτημα του Σκοπιανού για τη Μακεδονία μας και αν πιστεύεις ότι αυτή η ιστορία της εξέγερσης του ξεσηκώματος του ελληνικού λαού θα αποφέρει ωφέλη για τη χώρα μας. Κοιτάξτε να δείτε, να πούμε καταρχάς τι έγινε με, με αυτό το συλλαλητήριο στο Θεσσαλονίκη. Αυτό το συλλαλητήριο έδειξε καταρχάς ότι ο κόσμος είναι ενωμένος. Κατέβηκε μόνο με ελληνικές σημαίες, χωρίς καμία παρότριση από κανέναν επώνυμο που μέχρι τώρα έχουν ανακατευτεί στην πολιτική ζωή της χώρας, και αυτό δείχνει ότι όλοι μέχρι τώρα που έχουν ασχοληθεί με τη διαχείριση της εξουσίας δεν είναι αποδεκτοί από τον ελληνικό λαό. Αυτός ο κόσμος, όλοι μας δηλαδή, θέλουμε να βγουν πάνω άνθρωποι οι οποίοι είναι καθαροί και δεν έχουν συμμετάσχει σε όλο αυτό το πιάτσικο το οποίο έχει ξεκινήσει από το 1974 μέχρι και σήμερα. Το σπουδαίο, όπως είπα, είναι ότι οργανώθηκε αυτό το συλλαλητήριο από άτομα άγνωστα που δεν τα ήξερε ο κόσμος, πέρα από ορισμένες δραστηριότητες μέσα στο Facebook. Ξεκίνησε από την Ελένη την Κεχρή και το σύζυγό της τον Μιχάλη, μαζί με τα άλλα τα παιδιά. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και δύο, εκ των οποίων ένας είναι ο Όθωνας ο Ιακωβίδης, ο οποίος είναι καθαρό πρακτοράκι του συστήματος. Γιατί όταν είχα πάει και είχα μιλήσει στην αρχή το 12-13 επάνω στα παιδιά αυτά, την κίνηση του Θερμαϊκού, ήταν ο μόνος ο οποίος δεν δεχόταν το συγκεκριμένο θέμα για τα λεφτά που είχαν πάρει οι τραπεζίτες. Συνεχίζει λοιπόν και θέλει και ήθελε να καπελώσει όλο αυτό το σύστημα. Όλη αυτή την κίνηση των πολιτών. Βέβαια, ουδέν κακό να μηγές καλού. Το ότι έφερε τον Φραγκούλη να μιλήσει, τον πρώην γενικό αρχηγό του στρατού, το καλό ήταν ότι τον βγάλαν αυτόν στη φόρα, τα κανάλια, και έμαθε τουλάχιστον ο κόσμος ότι θα γινόταν το συλλαλητήριο. Ιδάλλως η μόνη ενημέρωση ήταν μέσα από το Facebook και το διαδίκτυο. Όπως βλέπουμε λοιπόν, τα λάθη τα οποία κάνουν αυτοί στην προσπάθειά τους να κρατηθούν στην εξουσία, αρκεί να τα εκμεταλλευόμαστε με πολύ απλούς τρόπους εμείς για να θέσουμε τέλος σε αυτό το πλιάτσικο, σε αυτούς τους απατεώνες οι οποίοι έχουν ανέβει στην εξουσία. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση
ούτε ο Φραγκούλης, ούτε η Κωνσταντοπούλου, ούτε ο Λαφαζάνης, ούτε κανένας μα κανένας από αυτούς οι οποίοι μέχρι τώρα είναι υπεύθυνοι αποκλειστικά και προσωπικά ο καθένας τους για την κατάσταση στην οποία ζούμε να είναι στην επόμενη μέρα στη χώρα. Αυτό είναι πεντακάθαρο. Αυτό που έχουμε ανεβάσει και στο site του Σωματείου το Αντίσταση τώρα, ότι αν υπάρξει το όνομα Μακεδονία μέσα στην ονομασία των Σκοπίων, εκτός από μία περίπτωση, έτσι, εκτός από μία περίπτωση δεχόμαστε να υπάρξει το όνομα, θα την πω ποια είναι. Εάν υπάρξει λοιπόν το όνομα της Μακεδονίας μέσα στην ονομασία των Σκοπίων, αυτό σημαίνει πόλεμος. Και ο πόλεμος θα ξεκινήσει από εδώ μέσα κατευθείαν εναντίον αυτών οι οποίοι θα τολμήσουν να το κάνουν. Η μόνη ονομασία που αποδεχόμαστε να λάβουν τα Σκόπια είναι κράτος δίπλα στη Μακεδονία. Σε καμία μα καμία περίπτωση δεν δεχόμαστε τον όρο Μακεδονία να μπει στην ονομασία τους. Αυτό και μόνο δείχνει καθαρά ότι δεν υπάρχει καμία σχέση των Σκοπίων με τη Μακεδονία. Κράτος δίπλα στη Μακεδονία είναι. Όπως κράτος δίπλα στη Μακεδονία είναι και η Βουλγαρία, λοιπόν, καθώς και οι υπόλοιποι. Απλώς να σε διακόψω και να σου πω μια είδηση της τελευταίας στιγμής, ότι υπάρχει αλβανική πρόταση από μειονότητα των Σκοπίων για την ονομασία του κρατηδίου ως Βαλκανική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία. Όπως θέλουν να το ονομάσουν, η λέξη Μακεδονία ή οποιοδήποτε επιθετικός προσδιορισμός της λέξης Μακεδονίας δεν θα υπάρχουμε. Εάν υπάρχει, σημαίνει πόλεμος. Είναι τελειωμένα τα πράγματα. Δεν αποδεχόμαστε κανέναν. Λοιπόν, αυτοί δεν θα αποδεχτούμε σε καμία περίπτωση οι απατεώνες που βρίσκονται στην εξουσία να παραδώσουν όνομα και έδαφος. Σε καμία μα καμία περίπτωση. Αν θέλουν πόλεμο, δεν έχουμε καμία μα καμία όρεξη να υποχωρήσουμε. Είμαστε μέσα. Όταν λες πόλεμο, εννοείς πόλεμο με τα Σκόπια με ή εννοείς... Με τη βία, με τη βία το μιλάμε καθαρά. Μάλιστα. Με τη βία, γιατί αυτοί τι κάνουνε. Με όχι, τη όχι, βία μήπως... δεν κλείσανε τα μάλγαρα. Με τη βία δεν κλείσανε τις τηλεοράσεις. Εμείς τι θα πάμε, το σταυρό στο χέρι? Όχι. Ο Θεός μας έδωσε τα χέρια όχι για να χειροκροτάμε επειδή θα μας λύσει εκείνος τα προβλήματα. Ο Θεός μας έδωσε τα χέρια για να λύνουν τα προβλήματα μόνοι μας. Και ό,τι δεν λύνεται, κόπτεται, όπως είπε και ο Μεγάς Αλέξανδρος. Μάλιστα. Για να περάσουμε στο καυτό θέμα των πληστηριασμών και όλων αυτών των οποίων γίνονται σε βάρος του λαού. Για πες μας για την μήνυση στην οποία έκανε ο Παράσχος Αγανικόλας και στην οποία κατέθεσε εσύ ήδη. Πού πάει αυτή η υπόθεση, θα έχει αίσιο τέλος ή θα μπει σε κάποιο συρτάρι? Καταρχάς, για να λύσουμε λίγο, να φύγει το άγχος από τον κόσμο, να πούμε για τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς που τους διαφημίζουν και έχει γίνει το φόβητρο ολονών. Και μάλιστα ο κύριος Ντράγκη πιέζει έτσι ώστε να συλλεγούν 4 δισεκατομμύρια ευρώ από τους πληστηριασμούς προς τις τράπεζες. Προσέξτε, γιατί είναι άκυροι οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί και δεν πρόκειται να χαθεί κανένα μα κανένα σπίτι εάν οι ιδιοκτήτες των σπιτιών κάνουν αυτό που πρέπει. Τίποτα παραπάνω δεν ζητάμε, να κάνουν αυτό που πρέπει. Γιατί το λέω αυτό? Ο αστικός κώδικας λέει ότι ο πληστηριασμός γίνεται δημόσια. Δηλαδή πρέπει να έχει πρόσβαση ο οποιοσδήποτε. Όταν λοιπόν τον πληστηριασμό τον κάνουν μέσα από τα ηλεκτρονικά μέσα, δηλαδή μέσα από κομπιούτερ και μέσα από το ίντερνετ, θα πρέπει και τα 10.800.000 Έλληνες που είμαστε στη χώρα να έχουν ηλεκτρονικό υπολογιστή και να γνωρίζουν τη χρήση του. Τη στιγμή που αυτό δεν συμβαίνει αποδεδειγμένα, σε καμία μα καμία περίπτωση ο πληστηριασμός που θα γίνει δεν είναι δημόσιος, είναι επιλεκτικά γινόμενος προς μια μερίδα που γνωρίζουν τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και έχουν. Άρα, τη στιγμή που δεν είναι δημόσιος, παραβιάζεται ο αστικός κώδικας με ένα δικαστήριο, ακόμα και αν τον έχουν κάνει με ένα δικαστήριο, καταπίπτει ο πληστηριασμός και γίνεται άκυρος και δεν ισχύει οποιαδήποτε αρπαγή με πληστηριασμό κανενός ακινήτου. Δηλαδή, να το κάνουμε πιο λιανά. Αν το κάνουμε πιο λιανά, αν κάποιος χάσει το σπίτι του αύριο με ηλεκτρονικό πληστηριασμό, προσβάλλει αυτή την απόφαση πάλι ενδίκως? Ακριβώς. Με αυτόν τον όρο, σύμφωνα με τον αστικό κώδικα, ο πληστηριασμός πρέπει να είναι δημόσιος, δηλαδή να έχουν πρόσβαση 10.800.000 Έλληνες. Δεν έχουν, γιατί δεν έχουν όλοι ούτε ίντερνετ, ούτε ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
Άρα ο δικαστής είναι υποχρεωμένος να ακυρώσει τον πληστηριασμό και να τελειώνει το θέμα εκεί. Μάλιστα. Για να όπως βλέπετε, όπως βλέπετε, αυτή η γνώση είναι γνώση την οποία αποκτήσαμε από ανθρώπους οι οποίοι είναι καθαροί μέσα στον χώρο της δικαιοσύνης και μιλάω για καθαρά δικαστές και εισαγγελείς οι οποίοι μας ενημερώσαν και μας έχουν δώσει όλα τα εφόδια για να αντιμετωπιστεί αυτό το πιάτσικο το οποίο γίνεται. Και όντως έχουμε φτάσει εδώ μέχρι σήμερα διότι είχαμε και έχουμε τη βοήθεια αυτών των ανθρώπων οι οποίοι πραγματικά τιμούν το όνομα της δικαιοσύνης. Μάλιστα. Για πες μου, αισιοδοξείς ότι αυτή η ιστορία της δίκης, της μήνυσης την οποία έκανε ο Παράσκος Αγανικόλας και είσαι εσύ μάρτυρας και θα υπάρχουν και άλλοι μάρτυρες, θα έχει αίσιο τέλος? Αυτό είναι το μόνο σίγουρο και θα σας εξηγήσω. Και εκτός του ότι θα έχει αίσιο τέλος, το σίγουρο το επιπλέον είναι ότι αυτοί όλοι θα πέσουν και αυτό θα γίνει μέσα στο 18. Είπαμε κάποια πράγματα. Τι εννοείς, μισό λεπτό, γιατί εδώ είναι η είδηση. Θα πέσουν ποιοι, η κυβέρνηση? Όλο το πολιτικό σύστημα μέσα στο 2018 θα πέσει. Τα πράγματα θα αλλάξουν. Και από εκεί και πέρα θα αρχίσει το ξερίζωμα όλων αυτών των οικογενειών, οι οποίοι έχουν γίνει τσιφλικάδες στις πλάτες ολόκληρου του ελληνικού λαού εδώ και 200 χρόνια μετά την απελευθέρωση του 1821. Πώς θα γίνει αυτό? Γιατί εντάξει, το ξέρουμε όλοι μας. Έχει γίνει γνωστό πλέον και για την απάτη των 233 δις και όχι μόνο αυτή. Τώρα τελευταία, όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, αν θυμάμαι καλά, εμφανίστηκαν και άλλα 675 δισεκατομμύρια που βρήκε το ελεκτικό συνέδριο εδώ και ένα χρόνο και τρεις μήνες και δεν έχει κάνει τίποτα. Οπότε, ο τρόπος με τον οποίο μέσα στο 2018 θα καταρρεύσει το σύστημα που κυβερνάει αυτή τη στιγμή τη χώρα είναι ο εξής. Όλες αυτές οι μηνύσεις που έχουν ξεκινήσει, που έχουμε ξεκινήσει με διάφορα μέλη και άτομα, έχουν προχωρήσει, καμία δεν έχει μπει στο αρχείο και το επόμενο διάστημα, δηλαδή μέχρι τέλος Φεβρουαρίου, θα έχουν κατατεθεί πολλές ακόμα. Θα έχει κατατεθεί, όπως είπα, και μήνυση εναντίον όλων των δικαστών του ελεκτικού συνεδρίου που βρήκε το κράτος έχει πάρει 675 δισεκατομμύρια δάνεια μέσα στο 2015 και η απάντηση που δώσανε το Υπουργείο Οικονομικών και ο Οργανισμός Διαχειρήσεως Δημοσίου Χρέους ήταν μη επαρκής. Δηλαδή δεν απαντήσαν. Έχει τους δικαστές από το ένα από τα τρία ανώτατα δικαστήρια της χώρας να έχουν μάθει ότι έχουμε χρεωθεί με 675 δις, άλλες δύο φορές το χρέος των 325 που είναι το θεωρητικά κανονικό και να μην έχουν κάνει τίποτα. Δηλαδή με τη στάση τους έχουν αποδεχτεί ότι πρέπει να πληρώσουμε αυτά. Τις επόμενες μέρες λοιπόν αυτοί οι κύριοι θα βρεθούν κατηγορούμενοι σαν μέλη της συμμορίας που κυβερνάει και αναγκαστικά θα ζητήσουμε την τήρηση όλων των προθεσμιών που λένε το Σύνταγμα, οι νόμοι και οι κώδικες να τηρηθούν χωρίς καμία παρέκκληση. Εάν δεν τηρηθούν και στις μηνύσεις και εναντίον αυτών των δικαστών και των υπολείπων που έρχεται, επιτόπου θα γίνεται μήνυση σε κάθε δικαστή και από εκεί και πέρα με το που θα ανεβαίνει στην έδρα, τι θέλετε εσείς κύριε Παπαδόπουλε εκεί, είστε κατηγορούμενος, δεν μπορείτε να αποδίδετε δικαιοσύνη, εξαίρεση. Τι θέλετε κύριε Βραχιολίδη στην έδρα επάνω να δικάσετε, είστε κατηγορούμενος, να η μήνυση, εξαίρεση. Τι θέλετε κυρία Μαργαριτοπούλου στην έδρα για να δικάσετε, είστε κατηγορούμενοι, εξαίρεση. Εξαίρεση, εξαίρεση, εξαίρεση. Δεν γίνεται το δικαστήριο. Κλείνουν τα δικαστήρια. Κράτος χωρίς δικαστήρια δεν λειτουργεί. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο μέσα στους επόμενους μήνες θα το καταρρεύσουμε το σύστημα τους απατεώνες οι οποίοι έχουν αναρριχηθεί στην εξουσία. Έχουμε και αυτά, φίλες και φίλοι, μόλις μιλάμε για αποκαλύψεις φοβερές και τρομερές, τις οποίες λέει και ο Πάνος ο Θεοδωρίδης, πέφτει η γραμμή. Τυχαίο είναι. Τέλος πάντων, Πάνο, ήθελες να κάνεις ένα τελευταίο σχολιασμό? Ναι, αυτό που είπα ότι πρέπει μέσα στο 2018 να το τελειώσουμε το συγκεκριμένο κατεστημένο. Και ο τρόπος για να το τελειώσουμε είναι να ρίξουμε τη δικαιοσύνη. Να ρίξουμε τη δικαιοσύνη ούτε με τη βία, ούτε με μπράβους, ούτε με φουσκωτούς.
Θα ρίξουμε τους δικαστές οι οποίοι δεν εφαρμόζουν τους νόμους οι οποίοι είναι ψηφισμένοι από την εκάστοτε Βουλή. Εάν δεν το εφαρμόσουν, θα βρεθούν όλοι κατηγορούμενοι. 3.000 δικαστές είναι στη χώρα. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Μέσα σε 2 μήνες θα βρίσκονται όλοι κατηγορούμενοι. Από εκεί και πέρα, με το που θα ανεβαίνουν στην έδρα, εξαίρεση είστε κατηγορούμενος, κύριε δικαστά. Εξαίρεση είστε κατηγορούμενος, κύριε δικαστά. Κλείνουν τα δικαστήρια, δεν γίνονται οι δίκες. Κράτος χωρίς δικαστήρια δεν λειτουργεί. Πέφτουν. Τελειώσανε. Έτσι θα γίνει. Αυτά θα είναι τα γεγονότα τα οποία θα γίνουν τις επόμενες ημέρες. Και θέλω να πω κάτι στον κόσμο, επειδή αυτοί οι απατεώνες είναι και δολοφόνοι, γιατί δεν είναι οικονομικό το θέμα. Εδώ μιλάμε για γενοκτονία του ελληνικού λαού, αυτό εφαρμόζουν βασικά. Θέλω ο κόσμος να ετοιμαστεί, να έχει απόθεμα τροφίμο καταρχάς και όλα τα άλλα τα απαραίτητα τα οποία γνωρίζουν ότι πρέπει να έχουν, γιατί αυτοί οι απατεώνες δεν θα το αφήσουν έτσι, δεν θα πέσουν έτσι. Θα δημιουργήσουν και επεισόδια και με την Τουρκία και με οτιδήποτε άλλο και με όλους τους λαθροεισβολείς που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη χώρα. Και λέω λαθροεισβολείς για ένα απλό λόγο. Όποιος δεν έχει εισιτήριο στο πλοίο είναι λαθρεπιβάτης. Όποιος δεν έχει νομιμοποιητικά έγγραφα και βρίσκεται σε μια άλλη χώρα είναι το ίδιο κίνδυνο. Λαθροεισβολείς είναι. Πάνο Θεοδωρίδη, σε ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σου και εύχομαι και ο κόσμος να εύχεται να είμαστε κι εμείς καλά. Και εσύ και εμείς και όλοι όσοι λένε αυτές τις αλήθειες, τις οποίες δεν τις ακούνε πουθενά αλλού παρά μόνο σε αυτόν τον σταθμό και σε κάποιους άλλους περιφερειακούς, λέγονται τέτοιες αλήθειες οι οποίες συγκλονίζουν και κάποιοι θέλουν να μας κόβουν και τη σύνδεση του ίντερνετ. Είμαστε όμως εδώ με τον Πάνο Θεοδωρίδη και με όλους αυτούς οι οποίοι λένε αλήθειες για να ενημερώνεται και ο κόσμος, για να ξέρει τι του γίνεται και να αντιδρά απέναντι στις... σε όλο αυτό το κατοστημένο το οποίο μας έχει επιτεθεί. Να είσαι καλά, Πάνο. Και εγώ ευχαριστώ και καλό τον κόσμο να συμμετάσχει, γιατί όσο πιο μεγάλη είναι η συμμετοχή, τόσο πιο γρήγορα θα τελειώνουμε. Έτσι. Φίλες και φίλοι, αυτά ήταν για μας σήμερα όσα είχαμε να σας πούμε. Νομίζω ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η εκπομπή. Έχουμε κάνει πρόσκληση και σε άλλους πολιτικούς αρχηγούς. Είχαμε στην αρχή του έτους τον κύριο Λαφαζάνη. Είχαμε τώρα τον κύριο Γιώργο Καρατζαφέρη. Έχουμε κάνει πρόσκληση και σε άλλους πολιτικούς αρχηγούς, επαναλαμβάνω. Ελπίζω να τις κάνουν αποδεκτές τις προσκλήσεις μας και την επόμενη εβδομάδα θα τα πούμε εδώ, σε αυτήν εδώ την φιλόξενη συχνότητα, τον Ερευνητικό Οργανισμό Ελλήνων. Γεια σας φίλες και φίλοι, να είσαστε όλοι και όλες καλά. Ευχαριστούμε.